Ποιος σημαίνει φως. Ζω με τους εφιάλτες των ρόλων που έχω παίξει. Τους έχω όλους προδώσει. Πολύ πυχρός. Το Ραμανάκι είναι πολύ συμπαθής. Και στεναγμός. Και μου αρέσει και πάρα πολύ και ως γυναίκα. Πολύ μικρός. Έγραφα ωραίες ερωτικές επιστολές. Και στεναγμός. Έτσι μου λέγανε τουλάχιστον. Πολύ μικρός. Ο Καραμανής δεν είπε ποτέ αυτά που πρέπει να αρέσει, αυτά που πρέπει να γίνουν. Ρωτάζουμε τη Λαμπέτη, άρχισε από το Κυριακάτι το ξύπνημα. Όχι, είναι πολύ μόνος. Ένα μύθο θα σας πω, τούτον μάθαμε παιδιά. Ήταν κάποιος μια φορά. Απόψε είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Χόρν. Η εκπομπή δεν λέγεται πια Made in Greece, το όνομά της απόψε είναι... Τα καθημερινά του καθημερινού. Με τον Δημήτρη Χόρν. Καλησπέρα σας κύριε Χόρν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αισθάνεστε μήχα να σας πω ότι σας αγαπάω πολύ. Ήξερα πως θα μου το πείτε. Θα γίνουμε καλοί φίλοι, ελπίζω. Ε? Είστε πραγματικά ψεύτης κύριε Χόρν. Μέγας. Μέγας. Τι ψέματα προτιμάτε? Μα δεν κάνω επιλογή. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ας είναι καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Αυτό το θέλω, ό,τι το θέλω το θέλω. Αλλά τέλος πάντων να ξέρω και υποποιούς όρους. Καλά, καλά, καλά. Θα συζητήσουμε και περί τον όρο. Αισθάνεστε έφηβος? Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεστε έφηβος? Ναι, δυστυχώς. Και? Γιατί είναι στιγμές. Δυστυχώς γιατί είναι στιγμές, ποιες είναι όμως οι περιπτώσεις που αισθάνεστε έφηβος? Α, δεν ξέρω. Όταν κάτι σας αρέσει δεν είσαι έφηβος? Ενθουσιάζομαι εύκολα. Με μια ωραία παράσταση ενθουσιάζομαι. Με μια ωραία κουβέντα ενθουσιάζομαι. Ενθουσιάζομαι. Δημοσιογραφική αφορμή για τη συνέντευξη αυτή, το ότι είναι πλέον πρόεδρος της Επιτροπής Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό επινοήθηκε από τη συνάδελφο Σοφία Δαμίδου, το άλοθη. Η ουσία ήταν να μιλήσουμε μαζί του. Δύο απογεύματα στο σπίτι του. 7 ώρες κουβέντας. Πέρασαν αστραπιαία. Η ιστορία του να σε αγαπούν είναι εύκολο πράγμα. Να αγαπάς είναι δύσκολο. Η αγάπη είναι ένα δύσκολο πράγμα. Νέος όταν ήμουν πολύ παιδί, 15-16 χρονών, ήμουν συνεχώς ερωτευμένο. Ήμουν ερωτευμένος με τον έρωτα. Mm. Οι νέοι είναι ερωτευμένοι με τον έρωτα. Το ξέρετε πως για χατήρι σας έπλεξα εδώ? Μα ξεχνάτε τη συμφωνία μας. Καλά, καλά, καλά. Δεν σας κάνω πόρτα, καλά. Είπαμε φίλοι. Αχ, κακό πράγμα η φιλία. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν νέοι γιατί μας ταλγούν τα νιάτα τους. Αλλά δεν ξέρω αν ξαναγίνεις νέος. Ξέρετε τι είναι αυτό που με φοβίζει? Όχι με φοβίζει, που υποπτεύομαι. Ότι όταν ξαναγίνεις νέος, θα κάνεις πάλι τα ίδια σφάλματα που έκανες. Πέστε μου όμως, πόσο χρόνο θέλετε να σας κάνω? Νέο. Νέο. Νέο, πολύ νέο. Να σας κάνω 17 χρόνο. Α, όχι 17 χρόνο. Όχι και να γίνω και τέτοι μπόι και να πετάω για ούρτιο στο κοσμάκι, όχι. 20. 20. Ούτε, ούτε. Όχι. 25. Να έχω ξεμπερδέψει και με το στρατιωτικό για τη δεύτερη φορά, δεν το ταγιατά. Πολύ ωραία. Μεταξύ 25 και 30. Και από πότε? Το γοργόν και χάρη. Σε ποια ηλικία θα θέλατε να είστε? 15 χρόνια. Που είναι όλα τα πράγματα φρέσκα. Καινούρια. Κάθε τρένο παιδί έχει στο χέρι ηλίκης Παναγιάς και ένα. Θα ήθελα να ξαναζήσω τις στιγμές των ανθρώπων που έχω χάσει. Τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τις δύο μου γυναίκες. Τις τρεις μάλλον, τις δυόμιση. Γιατί με τη Λαμπέτη δεν ήμουν παντρεμένο. Υπήρξε ωστόσο σημαντική γυναίκα. Ναι, υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι ήταν ο μέγας έρωτας της ζωής μου. Δεν ήταν. Είχα ένα μεγάλο θαυμασμό για τη Λαμπέτη ως ηθοποιός και ως συνάδελφος. Αλλά δεν ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου. Δεν ξέρω κι αν ήμουν ικανός για μεγάλους έρωτες, δηλαδή.
Θα τα πάρετε μαζί σας? Μα θα το ήθελα πολύ, αλλά έχω πολλά πράγματα. Μπορείτε να ήταν εύκολο να μου τα στείλετε. Ευχαρίστω. Σε ποια διεύθυνση? Τσαμαδού 1, στα Εξάρχεια. Το όνομά σας? Αλέξης. Λορεντζάτο. Θα τα φέρω ίδια, πηγαίνοντα στο σπίτι μου. Κάθομαι και κοντά, ξέρετε. Α? Κρίμα να μην το ξέρω τόσο καιρό. 800.000. Τι ώρα θα έρθείτε? Σε λίγο, μόλις κλείσουμε, κατά τη 1:30. Ρωτάω για να είμαι εγκαίρος. Τα φουστάνια της τα πέταγε έτσι τα... Αλλά όλα αυτά με μια γοητεία γύρω. Ο Δημήτρης Χόρν γεννήθηκε στην Αθήνα σε ένα ξενοδοχείο στην οδό Σταδίου, του Αττικών. Στα Χαυτία. Δεν πρόλαβε η μητέρα μου να πάει στο μευτήριο και ήρθε ο Μαρουδής, ένας μευτήρας τότε, και με έφερε στον κόσμο. Από τον πατέρα σας πιο πολύ τι θυμάστε? Μια σκηνή, μια κουβέντα? Ένα χαστούκι που με έδωσε μια φορά. Για ποιο λόγο? Γιατί μέσα ήταν στο ασανσέρ και ακούμπησα πάνω στα κουμπιά και σταμάτησε. Η μητέρα μου ήταν μια χαριτωμένη γυναίκα, πολύ έξυπνη, και νομίζω αν έχω κάποια προσόντα για το θέατρο, τα έχω από τη μάνα μου. Και παράλογη, λιγάκι ιονεσκική. Ονειρεύεστε ποτέ γυναίκες? Εφιάλτες βλέπω. Δηλαδή ότι άργησα και η παράσταση έχει αρχίσει και εγώ δεν έχω πάει. Ή ότι δεν ξέρω τα λόγια μου πάνω στη σκηνή. Νομίζω είχατε πει κάποτε ότι θα θέλατε να παίξετε ή παίζετε στη ζωή σας τον τρελό από τη 12η νύχτα του Σέξπιρ. Όχι, νομίζω πως είναι ο καλύτερος ρόλος που έχω παίξει. Οι τρελοί του Σέξπιρ λένε πολύ σοφά πράγματα. Ίσως δεν είναι και εγώ λίγο τρελό, δεν ξέρω. Το αισθάνεστε μερικές φορές αυτό? Πολλές φορές. Αυτό που λέει ο Βυζινός, ένα ποίημα του, ο οποίος τρελάθηκε, το μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Αυτός ο ρυθμός μέσα σας αισθάνεστε κάποιες φορές να μεταβάλλετε? Πολύ συχνά. Σε ποιες περιπτώσεις? Όταν εκνευρίζομαι, όταν γίνομαι εμπαθής. Όταν ζηλεύετε? Και όταν ζηλεύω, βέβαια. Όταν φύγεστε? Θίγομαι, δεν θίγομαι εύκολα. Μισεί το τυρί φέτα και εξηγεί πώς απομυθοποιεί τα ενδάλματά του από τον Κωστή Παλαμά στην Γκρέτα Γκάρμπο. Τα πώς και τα γιατί. Το είχα πάθει με τον Παλαμά αυτό. Πώς? Ήμουνα μικρός και ο Παλαμάς ήταν φίλος του πατέρα μου και τον θεωρούσαν είδος του Θεού. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου φέτα τυρί. Λοιπόν, μια μέρα τον είδα τον Παλαμά στον Δον Αιώλου, γιατί εμείς μέναμε εκεί στα δύο. Μπορούσε και έναν Παλαμά. Όχι Παλαμά, Παλαμά. Και προχωρούσε και νόμιζα πως ακολουθούσα το Δία. Το μήνε λοιπόν από πίσω και μπαίνει σε ένα μπακάλικο εκεί κοντά στο ταχυδρομείο. Και λέει, φέτα έχετε, φέτα. Δεν είναι κύριε Παλαμά, και έρχομαι λέει και ωραίο του λουμωτήρι. Και πήρα από το βαρέλι του λουμωτήρι, το όγρυψε και είπε, βάλε μου 100 δράμια. Κατέρευσε ο Παλαμάς, ε. Είναι μερικούς ανθρώπους που δεν τους φαντάζεται να κάνουν τα πράγματα που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Να πούμε, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Γκρέτα Γκάρμπο πήγαινε ποτέ στην τουαλέτα. Όταν βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη, απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και με βλέπουν. Δεν σας απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις. Δεν είναι πρόκληση. Πρόκληση είναι. Καημός είναι. Πιστεύετε ότι είστε ένας πληκτικός ή ένας ατάλλαντος ηθοποιός? Δεν ξέρω τι πιστεύω, αλλά άμα βλέπω τα μούτρα μου, λέω αυτός πρέπει να αποκεφαλιστεί. Τίποτα. 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 Τρελάθηκες, βρε. Θα μου πεις τι θέλεις να μου πεις. Τίποτα! Εσύ θα με σκάσεις, βρε. Τίποτα! Άντρε, έλα εδώ, παιδί!
είναι η στιγμή που το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι. Που το αρνάκι γίνεται λιοντάρι. Τρελάθηκα. Και βούτυξες τα λεφτά. Τα βούτυξα. Επιτέλους. Τα βούτυξα. Δόξα σου. Είμαι δυστυχώς ένας από τους πιο σπάταλους ανθρώπους που μπορείτε να φανταστείτε. Το ότι όταν σπάταλα από τον Τσιγκούνι. Α, σε ζητήσω. Γιατί ο Τσιγκούνις είναι Τσιγκούνι σε όλα. Το 700 εκατομμύρια είναι αυτά. Ναι, ήτανε. Τώρα δεν είναι ούτε 500. Ούτε. Βλέπετε αυτό το βαλιτσάκι. Το βλέπω. Ξέρετε τι έχει μέσα. 233 εκατομμύρια. Πάω να τα δώσω. Να τα δώσετε. Mm. Γιατί. Γιατί έτσι μου αρέσει. Έτσι θέλω. Έτσι πρέπει. Τα, δηλαδή να τα χαρίστε. Μάλλον. Σε ποιον. Σε μια χαριτωμένη κοπέλα. Μην με κοιτάζετε έτσι. Δεν ξέρω πως δεν με νοιάζει καθόλου. Θέλω να τα ξεφορτωθώ, να φύγουν από πάνω μου, να ησυχάζω. Μα, κύριε Αλέξη, είναι έγκλημα τόσα λεφτά. Ακούστε, καθίστε, δεν είναι τίποτα, θα σας περάσει. Δεν έχω τίποτα, είμαι πάρα πολύ καλά. Αριβεντέρτσι. Στο θέατρο ήθελα πάντα να υπάρχει μια πόρτα που να μπορώ να φύγω. Συμβολικό αυτό. Ο Γιώργος Σόπουλος λέει σε ένα βιβλίο που έχει γράψει ότι όταν ο Χόρν βγαίνει στη σκηνή έχει το αίσθημα ότι θέλει να τρέξει και να φύγει. Αισθάνεστε συχνά ότι είσαστε κάπου με το ένα πόδι και με το άλλο έτοιμο να σηκωθεί? Μα συνεχώς, αφού νομίζω πως θα είμαι πρώην κότα. Πρώην? Κότα. Δηλαδή. Αυτές δεν κοιμούνται στο ένα πόδι. Για πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Τι έκανες με τη δουλειά που σου είπαν την απογευματινή? Α, ναι, δηλαδή προς το παρόν μου είπαν όχι, αλλά σε ένα χρόνο ίσως. Τι, σε ένα χρόνο ίσως? Ω, δηλαδή οι άνθρωποι ευγενέστατοι. Ευγενέστατοι. Μου είπαν ευχαρίστως, λέει ναι. Αλλά όχι. Να σας πω την αλήθεια, ένας από τους λόγους που δεν θέλω να παίζω είναι ότι δεν αντέχω να παίζω το ίδιο πράγμα 150 φορές. Δεν το αντέχω. Έχετε κάποια ιδιαίτερη αδυναμία σε κάποιον τραγουδιστή? Σας αρέσει να τον ακούτε, τραγουδίστρια? Θα φανεί εξεζητημένο και ο λίγο τι σνομπίστικο. Η Σφάτσκοφ, η Λότε Λέμαν, αυτές οι Λίδε Ζέγκριν. Η Κάλλας ήταν μια... Ενδιαφέρον άνθρωπος, ε? Πολύ. Και ανασφαλής. Ανασφαλέστατη. Κι εσείς ανασφαλής δεν είστε? Στατός κι εγώ. Ανασφαλέστατος. Και τώρα, και σήμερα. Μα τι είναι η ασφάλεια, μπορείτε να μου πείτε? Μια περίεργη σιγουριά, αδικαιολόγητη τις περισσότερες φορές, που σε κάνει αισθάνεσαι καλύτερα. Εφόσον ο θάνατος υπάρχει ούτως ή άλλως, γιατί να αισθάνεται κανείς ανασφαλής? Το μόνο πράγμα που καταλαβαίνω είναι να μην μείνει ανάπηρος κανείς. Η αναπηρία είναι φοβερό. Δεν συμφωνείτε? Ο έρωτας είναι μια μορφή αναπηρίας. Είναι δημιουργικός ο έρωτας. Πάντα. Μην κοιτάτε το τέλος που έχει ένας έρωτας. Να κοιτάτε την αρχή που έχει ένας έρωτας. Ή τη διαδρομή, ε. Τη διαδρομή. Αν ερχόταν τώρα στη ζωή σας ένας μεγάλος έρωτας, θα ήσασταν ανασφαλής, θα ήσασταν επιφυλακτικός? Φοβερά. Ο έρωτας έχει μέσα το όνειρο και το μέλλον. Πριν από λίγο είπατε δεν έχει σημασία η εξέλιξη ενός έρωτα. Άρα δεν σε έχει. Σε νέους ανθρώπους, όχι σε μεγάλους. Τους αποκλείουμε, τους μεγάλους? Όχι, να τους αποφύγουμε, όχι να τους αποκλείσουμε. Νύχτα χειμένα κι η καφέ μου γένα, σαν ποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χρονιαδί. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τον μαραβεί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα γίνα. Μα εκεί ψηλά κι ήταν άστρο που δειλά μοναχό φεγγοβολά και ένας χαμογελά. Εσείς γελάτε, δεν σας έχουμε δει να γελάτε, δηλαδή? Εσείς είστε σαν ανακριτές του.
Τι θα κάνω, χα, χα, χα. Αν θα σε κάνω, να γελάς, πού θα μου πας. Μαρίνα, σε παρακαλώ, Μαρίνα, ζει και τέργο. Γέλασον, χαμογέλασον, γονιφετής έκλυπαρό, μη δίασον, έστω. Εγώ μπορεί να κάτσω εδώ μέχρι αύριο το πρωί. Αυτό με κάνει να γελάω πραγματικά. Και τι θέματα. Και τι θέματα συζητάτε όταν είσαστε μαζί. Διάφορα, για το παρελθόν, όταν ήμασταν νέοι, ξέρω εγώ τι. Είναι μια μεγάλη φιλία και μάλιστα φιλία διαρκείας από το 1927. Τότε ήμουν 6 χρόνων. Και εκείνος φοιτητής. Φοιτητής, ναι. Και ωραιότατος. Δεν έχει διαταραχθεί ποτέ αυτή η φιλία. Δεν διαφωνήσατε ποτέ κάποια στιγμή. Μα δεν μπορεί να διαφωνήσει το Καραμαλή. Όχι γιατί είναι δεσποτικός, γιατί είναι σοφός. Συνήθως τι αστεία λέτε μεταξύ σας, για ποια θέματα. Ο Λαμπρίες και εγώ τον πειράζομαι, λέμε κάπως τολμηρά ανέκδοτε και ενοχλείται αν και χαμογελάει, αλλά δεν του. Ο Λαμπρίες κυρίως λέει τέτοια πράγματα. Και εσείς συμφωνείτε. Συμφωνώ μαζί. Και συνεχίζω. Για ποια πράγματα δεν θέλει να μιλάτε καθόλου εκτός της πολιτικής. Για την ιδιωτική του ζωή. Είναι ένας πολύ μόνος άνθρωπος, πολύ μοναχικός. Θα σε απογοητεύσω, δεν έχω να κάνω καμία αντίληψη. Δεν ξέρω γιατί χάνετε το καιρό σας με μένα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί που είναι πρόθυμοι να κάνουν δηλώσεις. Νομίζω ότι μετά το Βενιζέλο, ο Καραμαλής είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός που είναι. Και το Χρήλο Τρικούπη. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ανταξιός του. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω ή δεν μπορώ να κάνω επιλογή ποιον είναι. Δεν υπάρχει βέβαια. Δεν υπάρχει. Μου αρέσει πολύ ο Σαμαράς. Ο Έβερτ. Γιατί? Είναι ζωντανοί άνθρωποι και ξυπνοί. Βλέπετε να έχουν και ένστικτο. Νομίζω ναι. Και εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Σοφιά. Για τον Μητσοτάκη δεν μπορώ να πω. Αυτό θα αποδειχθεί στις εκλογές. Αν είναι καλός ή κακός. Η κυρία Δαμανάκη. Μ' αρέσει πολύ. Δεν μπορώ να κρίνω γιατί μ' αρέσει ως γυναίκα πολύ. Θα ήθελα να ήμουν ο Κιμώνης. Εάν αληθεύουν αυτά τα οποία γράφετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Αν την είχατε απέναντί σας, θα της λέγατε. Της το έχω πει ότι μ' αρέσει πολύ. Και τι έχει πει. Γέλασε. Αποστομώθηκε. Ή ευχαριστήθηκε. Ξέρω, ευχαριστήθηκε. Είμαι σάρκας, δεν ξέρω. Τώρα είμαι ο άλλος! Μα είσαι τρελός. Είμαι τρελός για τη ζωή. Θέλω κι εγώ να γλεντήσω μια φορά τη ζωή μου. Να διασκεδάσω, να ξεσκάσω, να βγάλω κι εγώ το άχτι μου. Μια ζωή την έχομαι. Κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαχίσουμε. Μπράβο κύριε Μπουζούκη, παθήρα φιλοσοφημένο. Τι θα καζαχίσουμε, με το βλεπτικό του νιά. Πέτε μου διπλό πένια, πέτε μου διπλό πένια. Μετρήστε να παρακαλώ. Κύριο Χατζηδάκη. Περιθέξε πως να πας, δεν ξέρεις τι ώρα ξυπνάει. Αλλά είναι μια απόλαυση να είσαι μαζί του. Πραγματικά. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Και έχει ένα διαολεμένο ταλέντο ο άνθρωπος. Και μυαλό. Έχει πολύ μυαλό ο Χατζηδάκης. Όλο και πιο σπάνια το λέμε αυτό για κάποιους ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Α, βέβαια. Αν θα έπρεπε να το πείτε για κάποιους... Και θάρρος, είναι γενναίος ο Χατζηδάκης. Να υπερασπίζει πάντα αυτό που θέλει ή εννοεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική. Θα μπορούσατε να γίνετε ακαδημαϊκός. Προτείνανε και είπα όχι. Γιατί όχι? Δεν θέλω. Ο πατέρας μου εξελέγει ακαδημαϊκός και δεν δέχτηκε να γίνει. Δεν μ' αρέσουν οι διακρίσεις, δεν μ' αρέσουν τα παράσημα, αυτά τα πράγματα δεν μ' αρέσουν, τα βραβεία. Γιατί δεχθήκατε να γίνετε πρόεδρος σε αυτήν την επιτροπή? Ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω. Πιέστηκα. Ψυχολογικά. Και ντράπηκα, το ζητήσα τόσες πολλές φορές και ντράπηκα να αρνηθώ. Πιστεύετε ότι
Πιστεύετε ότι μπορείτε από αυτή τη θέση να βοηθήσετε κάπως το θέατρο ή το θεωρείτε ότι... Να βοηθήσω, πώς να το βοηθήσω. Πρέπει να εγκρίνω τις χορηγίες για ορισμένους θεάσους. Είναι φοβερά δύσκολη θέση. Και τι καθόλου ίσως δημιουργική. Καθόλου. Θα τα καταφέρετε και τι πιστεύετε? Όχι. Κακή επιλογή. Κακή επιλογή του προσώπου εννοείται. Ναι, γιατί θα γίνω μαλλιά κουβάρια με όλο το θέατρο. Δεν θέλω να λάψω τους συναδέλφους. Απεχθάνεται τους ανεδείς και όσους προσπαθούν να το αποσπάσουν οικειότητα. Μερικοί σε βλέπουν στον δρόμο, σου λένε τι κάνεις Μίμη. Σου λέει Δημήτρης αυτός ή Μίμη, θα είναι η Μίτσος ή Μιτσάρας, δεν ξέρω τι. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Φοβάσαι την πολυκοσμία? Ναι, έχω αγοραφοβία. Να πούμε, αν στον δρόμο συμβεί κάτι και είναι μαζεμένος κόσμος, δεν θα πλησιάσω ποτέ. Κάνω τη δυσκολότερη δουλειά που υπάρχει. Τίποτα. Ξέρετε τι δύσκολο που είναι? Η κουβέντα με τον κύριο Χόρν δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται αύριο στις 11 και 4 το βράδυ με θέματα το θέατρο, τον πολιτισμό, τον έρωτα, τη μοναξιά, τις ιδιοτροπίες, το ένστικτο, το θάνατο. Επίσης τον Κορμπατσόφ, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, τον Λάκη Λαζόπουλο, τις συζύγους του που έχασε, τη Μελίνα Μερκούρη, τον Γιώργο Γεννηματά, τον Λευτέρη Βογιατζή και άλλους. Εκτός από τον ίδιο μιλούν και φίλοι του. Για απόψε όμως, καληνύχτα σας κύριε Χόρν. Είναι η πρώτη φορά που υφίσταμε μια κατάληψη. Ήθελα να δω τι πράγμα είναι. Είναι πρώτη τάξη. Είχατε 45.000 ερωτήσεις να κάνω. Να τις κάνετε με δόση, με γραμμάτια. Τα σφάλματα καθόρισαν τη ζωή μου. Ήθελα να της δείξω πόσο την αγαπούσα. Γιατί είχε κάποιες αμφιβολίες. Ξέρετε, θέλω να αρέσω. Πώς το κάνω? Είστε εαυτό σας? Ξενομώ. Είναι η πρώτη φορά που υφίσταμε μια κατάληψη. Ήθελα να δω τι πράγμα είναι. Γεια σας. Ωραιότατες μεταφυσικές συμπτώσεις για το ξεκίνημα μιας τέτοιας εκπομπής. Ξέρετε πόσο έχει σήμερα ο μήνας? 9 Φεβρουαρίου. 9 Φεβρουαρίου 1931. Ασημερινά σας λένε. Εντελώς συμπτωματικά. Α, κατάλαβα. Τι σύμπτωση είναι αυτή? Το δεύτερο μέρος μιας συνέντευξης που δεν τελείωσε ποτέ. Ίσως και να μην πραγματοποιήθηκε, αφού η κουβέντα με τον κύριο Χόρν σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο. Ευτυχώς. Δεν ήθελα να πάω στο Πανεπιστήμιο. Δεν ήθελα να πάω στη σχολή των δοκίμων, γιατί κατεβαίνω από μια οικογένεια ναυτικών. Η μάνα του πατέρα μου ήταν κουντουριώτη, ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Δεν ήθελα να πάω στη σχολή. Και αρπάχτηκα έτσι από μια σανίδα την ώρα που πνιγόμουν και πήγα στη δραματική σχολή. Πρώτο του έργο, η νυχτερίδα του Στράους, το 1940. Ξεχώρισε στη 12η νύχτα το Ριχάρδο το δεύτερο, στο Πολύ Κακό για Τίποτε, στο Σλούθ, στο Δον Ζουάν, στον Ρίκο τον Τέταρτο, στον Αρχιμάστορα Σόλυνας και σε άλλα. Σε άσχημη εποχή δίνει εξετάσεις στη δραματική σχολή του τότε Βασιλικού Θεάτρου. Με δική σας πρωτοβουλία διαγωνιστήκατε, εξεταστήκατε σε Βάρναλη και Γρυπάρη, αν δεν κάνω λάθος. Επί 4 Αυγούστου.
Και είπα το βάρδατε και με σταματήσαν στη μέση. Και μετά τους άρεσε είπα... όμως, μου είπανε αρκεί. Και μετά είπα το πραγματευτή. Και εκεί μου είπανε αρκεί. Και είπα ότι με απέρριψαν. Και είδα το βεάκι με τη γυναίκα του στην οδό σταδίου μια φορά, σε να κοιτάει κάτι παπούτσια σε μια βιτρίνα. Και το πλησίασα και μου λέει, δεν ξέρεις πόσο μας δρόσησες από αυτή την ανομβρία. Και έτσι ξεκινήσατε. Λόγω ανομβρίας. Λόγω ανομβρίας. Τώρα θα πεθάνουμε λόγω ανομβρίας. Άλλο θέμα αυτό. Καθόλου ποιητικό. Καθόλου. Όπου εμφανίστηκε ο κύριος Χόρν, συνωστισμός, εκδηλώσεις θαυμασμού, χειροκροτήματα. Και σήμερα. Ναι, η προσέλευση του κόσμου δείχνει ότι μου έχει μια κάποια συμπάθεια. Και το χειροκρότημα και αυτό. Αυτό άλλωστε είναι η τροφή των ματαιόδοξων και κούφων ανθρώπων όπως είμαστε εμείς οι ηθοποιοί. Τον αγαπούν όμως και αυτοί που δεν τον έχουν δει να παίζει. Όταν έκανα τον Πέτρο και τον Λύκο στο Μέγαρο Μουσικής, όταν βγήκα στη σκηνή ήταν παιδάκια τόσα μα. Άρχισα να χειροκροτάνε, να φωνάζουν, να κάνουν. Κύριε, και πού με ξέρετε, σας ξέρουμε, μου είπα, σας ξέρουμε. Από πού με ξέρουν, από τις ταινίες ίσως. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Βρε παλιόπαιδα, βρε, δεν ακούτε, βρε. Τώρα σας έχω στο χέρι. Κύριε. Μπάλα θα την πάρετε όταν θα τελειώσω τη δουλειά μου. Όχι, 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 κύριε Κλέον, έχουμε πρωτάθλημα. Πάμε ένα μηδέν, κύριε Κλέον, ένα μηδέν. Βρε, ποιο ένα μηδέν, αυτό να ψάξει, ένα να ψάξει, κύριε Κλέον. Βρε, χωρίς ρέφερι είσαστε. Ρέφερις. Ρέφερι. Βρε, τρελαθήκατε. Έχω δουλειά. Καλά, να πάρω τη στηρίχτρα. Είναι πολύ αργά τώρα για να κατακτήσω αυτό που ήθελα να κατακτήσω. Ο μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη και του Εμίλιου Βεάκη, που σημάδευσε με τη λάμψη του σημαντικότατους ρόλους, σήμερα δηλώνει. Το ιδανικό ήταν να φτάσω σε ένα σημείο που να χαρώ κι εγώ αυτή τη δουλειά. Α, δεν συνέβη. Μου δίνεται μερικές φορές την εντύπωση ότι αυτό που έχετε για το θέατρο δεν είναι αγάπη για το θέατρο, αλλά είναι κάτι μεταξύ έρωτα και μίσους. Έτσι. Με τη ζήλια, με το φόβο, με την πρόκλησης. Ανασφάλεια. Μίσος και αγάπη. Διότι ποτέ δεν έπαιξα ένα ρόλο χωρίς να έχω την αίσθηση ότι τον έχω προδώσει. Αλλά ήθελα να τον παίξω. Και επειδή ήθελα τόσο πολύ, δεν το κατάφερα. Εγώ και ο αυτός δεν τα πάμε καθόλου καλά. Με βρίσκω απέσιο. Δεν με πιστεύετε? Είσαστε πολύ καλός. Έλα στο φως! Παίζω, θα δεις! Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω, θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Δίπλα στο όνομα Δημήτρης Χόρν, ποιες λέξεις τα βάζετε? Τη μεγάλη απουσία που κάνει ακριβώς πιο έντονη την παρουσία του. Θα έβαζε τη λέξη χάρη, η χάρη του αρσενικού. Επιτυχία. Ο Χόρν είναι η ενσάρκωση της ομορφιάς και της τρυφερότητας. Αν ήσασταν ο μπαμπάς του εαυτού σας και τον βάζατε κάτω, τι θα του λέγατε? Θα έβγα από το θέατρο. Καλά, θα φύγω. Κρίμα όμως, γιατί εγώ εξακολουθώ να σας συμπαθώ. Κι ας είναι τσίχλα. Πιστεύω στο ένστικτο. Το ένστικτο μας οδηγεί. Το δικό σας ένστικτο τι σας λέει? Υποτίθεται ότι εμείς θεατρίνοι έχουμε ένστικτο. Το ένστικτο σας συμβούλευε στα προηγούμενα χρόνια? Νομίζω ναι. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και υπεύθυνο για κάποια λάθη σας, σφάλματα? Βεβαίως. Είμαι ένστικτόδης άνθρωπος. Αυτή ποτέ δεν με ρώτησε τι ώρα ήρθες, πού ήσουν, πού θα πας, τι θα κάνεις. Ποτέ. Ήταν ένα ανεκτίμητο πλάσμα. Καμιά φορά όταν έκανα τίποτα αταξίες στις ειδικές, τις τα έλεγα.
και τη ζητούσα συγγνώμη και μου είπε όχι, αφού σε ευχαριστεί εσένα, με ευχαριστεί και εμένα. Για τη δεύτερη σύζυγό του, την Άννα, μιλάει περισσότερο. Θα ήθελα να τη είχα πει πράγματα τα οποία δεν τα είπα. Αλλά δεν ξέρω πια. Τη είχαν πει όταν πρόκειται να παντρευτούμε, αν θα πάρει αυτόν που είναι γυναικά, που είναι τούτο, που είναι τάλο, που είναι το. Θεατρίνος Ρετσινιά ήταν. Τα παλιά χρόνια μας θεωρούσαν απόβλητους της κοινωνίας. Και μια εποχή η Ναντίνη Τσαλδάρη, ως κυρία Σλίμαν, είχε αυτό το σπίτι που είναι του Σλίμαν εδώ, το ξέρετε. Εκάλεσε την Κοτοπούλη και οι μισοί καλεσμένοι δεν πήγαν. Διότι έμπασε τη θεατρίνα στο σπίτι της. Η θεατρίνα της ζωής του τώρα, η Έλλη Λαμπέτη. Πώς ήταν η σχέση τους πριν το κυριακάτικο ξύπνημα? Πριν υπήρχε μια αμοιβαία αντιπάθεια. Υπήρχε μίσος. Και όπως λένε οι Γάλλοι, το λαέν αλαμού, μια κναπά. Δηλαδή από τον έρωτα εις το μίσος, ένα βήμα υπάρχει. Όταν με εγκατέλειψε για το Wakeman, ήμουνα ως περτάβρος της Ιαλοπολίων. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία θα θέλατε να ζητήσετε συγγνώμη από αυτές τις γυναίκες? Για κάτι που τους έχετε πληγώσει? Μα τους ζητάω κάθε μέρα συγγνώμη, γιατί και οι τρεις έχουν πεθάνει. Ίσως δεν ήμουν αρκετά στοργικός ή αρκετά τρυφερός, δεν ξέρω. Ήμουν πιστός όμως. Αυτή τη φορά η Λύρα έτυχε σε δύο πρόσωπα μαζί. Γιατί το μαχαίρι τη βρήκε ακριβώς στη μέση, ανάμεσα σε δύο κομμάτια της πίτας. Στο κομμάτι της Αλίκης και στο κομμάτι του Παύλου. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλο γούρι για ένα νιόπαντρο και ερωτευμένο ζευγάρι όπως ήταν ο Παύλος και η Αλίκη. Εγώ πιστεύω πως μια μέρα θα γίνει διάσημος. Τα έργα σου θα γίνουν ανάπαστα. Ερωτική, περνάει γρήγορα και απομένει μια στοργή, μια τρυφερότητα που έχει ένας για τον άλλον. Και αυτήν τη διατηρήσατε? Αυτή την περίοδο δεν την περάσαμε την Λαμπέτη. Την πέρασαμε τη γυναίκα μου την τελευταία. Το θέατρο και η πολιτική, σχέση και ομοιότητες. Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του Αττικού, είχε λάβει μέρος στα κινήματα του Βενιζέλου, στο 16, στα... Είμαστε βενιζελογενείς. Δεν ασχοληθήκατε ενεργά με την πολιτική? Το θεωρώ χειρότερο πράγμα το να είσαι θεατρίνος. Ο Λεωνίδας Κύρκος είναι φίλος του και θερμός θαυμαστής του. Κοιτάζοντας παραδείγματος χάρη τις ταινίες ύστερα από τόσα χρόνια, ότι βρίσκει κανένας στοιχεία ερμηνευτικά του σήμερα και όχι του πριν από 40 χρόνια. Γιατί ο Τάκης ο Χόρνης είναι από τους ανθρώπους που δεν γερνούν ποτέ. Και σαν ψυχή και σαν τέχνη. Ο Μιλτιάδης Έβερτ μας λέει κάτι που γνωρίζουμε ήδη. Μπορεί να κάνεις παρέα μαζί σου ώρες ολόκληρες χωρίς να καταλάβεις πώς περνάνε τα λεπτά. Είναι ανεξάντλητος. Η επιμόρφωσή του είναι πράγματι καταπληκτική. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και ο Καραμαλής θέλει να κάνει παρέα μαζί του. Ο Τάκης ο Χόρνης έχει δημιουργήσει σχολή θεάτρου. Μπορείς να την έχει φτιάξει στην ουσία. Τι θα θέλατε να του πείτε? Θα ήθελα να του πω αυτό που λένε συνήθως οι Έλληνες, χωρίς να το εννοούν, εννοώντας το όμως εγώ. Τάκη, είσαι μεγάλος. Όπου κι αν βρεθώ, το μάι το μυρωμένο, θυμάμαι τη βραδιά που ζήσαμε μαζί. Αφού ήταν όνειρο, γιατί να το πιστέψω? Αφού ήταν όνειρο, όπως ζήσαμε μαζί. Στον κύριο Χόρν αρέσουν οι ηθοποιοί Γιώργος Κιμούλης, Λευτέρης Βοιαζής, Λιδία Κονιόρδου, Αντώνης Καφετζόπουλος και κάποιοι ακόμα. Τελευταία του έκανε μεγάλη εντύπωση ο ηθοποιός Άρης Λεβεσόπουλος. Η απειλή της ενοχής είναι μια φρικτή απειλή. Και τότε εκείνα τα μάτια που ήταν ζωή έγιναν θάνατος, ο θάνατος που έδωσε. Και με κοιτάζουν τώρα που έχουν ακόμα όλο το φως τους με μορφή, γεμάτα δάκρυα, γεμάτα με τα τελευταία δάκρυα. Ναι. Εγώ ευχαριστιέμαι στο θέατρο όταν ζηλέψω τον ηθοποιό απάνω. Να πούμε τη Μανολίδο, όταν τη βλέπω, λέω, Θεέ μου, πού το έμαθε αυτό και το κάνω. Με τη Λαμπέτη. Είδα έναν θαυμάσιο ηθοποιό. Θαυμάσιο. Αυτόν που παίζει στο απλό θέατρο, το Λεμπεσόπουλο το λένε. Ναι, Άρη Λεμπεσόπουλο. Έκτακτος. Θαυμάσιος.
Και πήγα και του είπα, μου μάθατε πώς παριστάνομαι. Για ένα νέο ηθοποιό, τον εκφράζεται ο Δημήτρης Χόρν με τόσο κολακευτικά λόγια. Τι σημαίνει? Γενοδορία μεγάλη. Γενοδορία ψυχής. Αυτό εγώ εισέπραξα. Και επίσης είναι πολύ σπάνιο πράγμα αυτή η γενοδορία σε αυτό το χώρο που λέγεται θέατρο. Και εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Και δεν θα μείνει αξέχαστο. Όχι, δεν είναι αυτή η έκφραση. Τι χάλασες. Πρέπει να κρατάς την ίδια θέση και την ίδια έκφραση. Όχι, αγάπη μου, για όνομα του Θεού, δεν είναι αυτό. Αχ, Χαλίκη, πώς θα μπορέσω και εγώ να ζωγραφίσω να με βοηθήσεις κι εσύ. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή έκφραση. Σ' αγαπώ. Όταν σκέφτομαι τον Δημήτρη Χόρν, είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος πολλές φορές σε μια εποχή που έπαιζε στο Εθνικό και εγώ ήμουν μαθητής δραματικής σχολής τότε και η πιο μεγάλη μου ευχαρίστηση και διασκέδαση, κάτι που το περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία, ήταν να παρακολουθώ κρυφά τις πρόβες του. Είμαι ευγνώμων για όσα πήρα από αυτόν. Άραγε θα έπαιζες ένα θίασο με τους νέους ηθοποιούς που του αρέσουν πολύ. Με μεγάλη μου χαρά και να παίξω και δέκατο ρόλο. Συγκρινώς, είδες μου. Κακά ξεπερδέματα θα έχουμε. Να σε πήγε. Βέβαια. Ήξερες ότι θα κρατήσω εγώ ψήνι και μου έκανες το παλικάρι. Λοιπόν, αυτή η ιστορία μου άναψε το κέφι. Γκαρσόν! Αγωνιάκ. Έχεις πιο πολύ κρασί, θα μεθύσεις. Ας μεθύσω. Μια ζωή είναι αυτή, βραδεφέ. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι τέλειοι. Πιες και εσύ λιγάκι, ρίχτα έξω. Βούτα τη ζωή από τα κέρατα που λένε. Μη στεγνώσεις εντελώς και τότε βράστα όλα και καριέρα και όλα. Οπωσδήποτε είσαι ή τρελός ή ερωτευμένος. Τι κι αν είμαι. Μακάρι. Θα το ζήσω το πράγμα, θα το γλεντήσω. 10-15 μέρες, όλες. Δεν είναι έτσι, Μανολάκη? Βλέπεις. Στην υγειά της. Δίπλα του ποιος ηθοποιός θα τέριαζε? Φυσικά Γιώργος Σιμούνης. Πολύ σπουδαίος ο Γιώργος. Έχει παίξει τον Άμλετ για μου μετάφραση και ήταν ο πιο καλλιτικός Άμλετ που είδε Έλληνες. Το αυτοκίνητο διεκδικεί μια μεγάλη θέση στη ζωή. Της χαρά μεγαλώσα και μόνο όταν σαν τα μωσά τον καημό και τη θλίψη μου ξέχασα. Μα για λίγο σκληρή, γιατί σε χάσα. Την Ελίνα, η οποία είναι μια παιδική μου φίλη, μια έξυπνη γυναίκα και μια χρυσή καρδιά. Αυτή δίνει μια λάμψη στο Πασόκ. Αυτή το φωτίζει. Ένα συμβάν ήταν, για μένα ο Κορμπατσόφ ήταν μια μεγάλη μορφή. Έχει βγει για τον πελάτο άνθρωπο. Και μου είναι συμπαθεστάτη η κυρία Παπαρίου. Γιατί λόγω? Δεν ξέρω, γιατί ένας άνθρωπος συμπαθείς δεν ξέρεις γιατί. Δεν την ξέρω προσωπικώς. Από την πρώτη στιγμή που την είδατε στην τηλεόραση μέχρι σήμερα. Τώρα έχει βελτιώσει κάπως. Την εμφάνιση εννοείται. Έκανε την προσπάθεια αυτή να χάσει τόσα κιλά η γυναίκα. Τα μίντια της είχαν επιτεθεί, θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μου είναι πολύ συμπαθής. Και έχει μια ειλικρίνεια. Αφοπλιστική μερικές φορές. Αφοπλιστική, ναι. Με την οικογένεια Μητσοτάκη έχετε καλές σχέσεις? Πολύ. Ποιος συμπαθείτε περισσότερο από την οικογένεια Μητσοτάκη? Τη Μαρίκα. Την ξέρετε από παλιά, έτσι δεν είναι? Ναι, και την αγαπώ. Έχει υποφέρει η γυναίκα της ζωής της πολύ. Με τον Λάκη Λαζόπουλο, τι γίνεται? Βρίσκω ότι γράφει πάρα πολύ ωραία, αλλά στο θέατρο δεν τον έχω δει. Στην τηλεόραση τον έχετε δει? Όχι. Όχι. Μια φορά τον είδα σε αυτούς τους 10 μίτσους. Μικρούς μίτσους. Και ενθουσιάστηκα. Και ο Λαζόπουλος ήταν πολύ καλός με το Χαϊκάλι. Τον βρήκα έκτακτο. Άλλους έκτακτους στην τηλεόραση? Δεν βλέπω τηλεόραση. Καθόλου. Χωρίς χαρά μεγαλώσα και μόνο όταν σαν τα μωσά και την κρύψη μου ξέχασα, μα για λίγο σκληρή γιατί δυστυχισμένος δεν ζούσα όλη τα ζήσω. Δυστυχισμένος τώρα που φύγες θα ζήσω.
και τη γη μου χαμογέλασε. Μάλλον εμείς που το βλέπουμε το κερδίσαμε. Όμως ο κύριος Χόρν καπνίζει πολύ, όπως ακριβώς και στις ταινίες του παρά τις απαγορεύσεις του Χρήστου Τσαγανέα. Ποιος καπνίζει? Ο Ταμίας κατά την ώρα των συναλλαγών. Πάλι καπνίζεις εσύ! Κύριε Διευθυντά! 100 δραχμές πρόστιμο, σημειώστε! Ανεδέστατε! Ούτε το τσιγαράκι μου δεν μπορούσα να απολαύσω στην τράπεζα. Ραλού, δεν έχω τσιγάρα. Εσύ που είσαι φουμαδόρα, φέρε μου. Καπνίζει το περίδρομο του εδώ. Και μου λέει, καπνίζεται πολύ, να βγάλει τις κούφιες και βάλω. Σε ψεύτης προτέρημα είναι. Όχι κόλακας όμως. Έχω μια προστροφή στην κολακία. Αποστρέφουμε τον κόλακα. Ο μεγάλος μας και ο τάδας μας και δεν ξέρω τι. Τα μάτια δεν ψεύδονται ποτέ. Αν και εμείς οι ηθοποιοί είμαστε υποχρεωτέ. Λόγω της δουλειάς μας. Ξέρετε, θέλουμε να αρέσουμε. Πώς το κάνουμε? Λοιπόν, τι τον διαγείρει πιο πολύ σε μια παράσταση? Αυτό που με ενδιαφέρει σε μια, ή μάλλον που με εντριγκάρει, πώς να το πω, είναι όταν βλέπω τη Μανολίδου που τη θεωρώ μια σπουδαία ηθοποιό να παίζει και λέω, Θεέ μου, πού το έχει μάθει αυτό το πράγμα? Πού διδάσκεται το πράγμα? Δεν διδάσκεται. Ο Λογοθετήδης ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός. Και λέω, βρε παιδάκι μου, πώς θα κάνω αυτό? Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα. Γιατί? Δεν πει γιατί. Ο άντρας είναι άντρας. Θα μπει, θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δω να κάνει, αμέσως κερατάς ο κύριος Μακρικώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού. Διαφωνούμε, κύριε Μακρικώστα. Διαφωνούμε. Σαν εφιάλτης. Συγγνώμη, κύριε Χόρν, θα σας ξαναθυμηθούμε και μάλιστα μαζί με μέρος του προλόγου τους. Είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτέρετε όμως. Δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των αναφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το μου φτάνει να σε βλέπω. Είδεψε ο κύριος Χόρν ήταν διευθυντής της ΕΡΤ. Τι του έχει μείνει από εκείνη την εποχή? Μου δίνανε να πούμε να υπογράψω μια επιταγή 50 εκατομμύρια για καλώδια στη Λάρισα. Μπορεί μετά να με βγάζανε καταχρηστή, ξέρω εγώ. Ξέρετε, μετά την ΕΡΤ κατέληξα στο Στεφανή, στον ψυχίατρο. Και η τελευταία ερώτηση μετά από το πολύωρο ρεσιτάλ του μπροστά στην κάμερα. Τώρα, όση ώρα μιλάμε, παίζετε κάποιο ρόλο? Όχι. Γιατί? Είστε εαυτός σας? Ξέρω εγώ. Η εκπομπή τελείωσε, κύριε Χόρν. Ίσως τώρα πιστείτε για μια συνέντευξη. Καλή σας νύχτα. Δεσποινή σας η Νίνα. Υπάρχει κάτι που ξέρετε καλά? Τίποτα. Σαν να βγει ένας προχτής.